ώρες, αλλά ήξερε κατά βάθος ότι δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Εδώ η εκπαίδευση, η εκπαιδευτική, και το εφάρμοσε πρώτο σε όλο το μεγαλείο, ή πρέπει να είναι θυσιαστική. Και ακόμα όταν νευρίαζε και μιλούσαν στο τηλέφωνο για χίλια δύο θέματα, και όταν ήταν και πρόεδρος του ΕΠΣ, και ερχόταν οι οικογένειες, δεν υπήρχαν ωράρια, μπορεί να συζητούσαμε μία το πρωί, μία το βράδυ. Ο Μάκης δεν τα κατάφερε απλώς. Τα υπερκατάφερε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν ήξερα στο τέλος της χρονιάς όταν έγινε η απονομή για τους μαθητές ότι θα γινόταν εκδήλωση και εσένα τώρα. Γι' αυτό τότε σου δώσαμε την πλακέτα. Αυτό δεν αλλάζει ότι αναγνωρίζουμε και τιμούμε όλη την προσφορά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Υπόθηκε σχεδόν όλα. Θέλω να σταθώ σε κάποια σημεία. Θυμάμαι στον αγιασμό του Γυμνασίου Λυκείου, όταν μας δόθηκε ο λόγος να χαιρετήσουμε, είπα τέλος πάντων δύο κουβέντες και μετά γύρισε δεξιά και ένα δωματιάκι και αγκάλιασε τον Πάρη και τον Λάκη και έκλαιγα με λυγμούς και κρύφτηκε γιατί λίγο ντρεπόμουν. Δεν ξέρω, υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη ποιήση, πάρα πολύ μεγάλη πίστη σε αυτό που γινότανε, άγχος. Θέλαμε να γίνει, το πιστεύαμε, δεν το πιστεύαμε, δεν ξέραμε να διαχειριστούμε σχεδόν τίποτα. Όλα από την αρχή, παράδειγμα η Μαρία Ιμπερβέρη, το πρώτο παιδί που ήρθε, που είναι εξαδέλφη μου αυτή, δεν ξέραμε να συμπεριφερθούμε. Θυμάται τους αγώνες της Άννας Κουτσομάλη, πάρα πολύ δύσκολο που την κατάφερε, μοναδικό. Δεν θα πω για τον Πάρη και για τον Λάκη, νομίζω τα έχω πει, τα έχω γράψει και τα πιστεύω. Σήμερα, θέλω να φτάσω εδώ, εγώ πάλι διακατέχομαι από άγχος, όπως και τότε. Ίσως είμαι λίγο αθώος. Πάντα αφωνόμουν να πάνε τα παιδιά παραπάνω, να έρθουν να είναι παραπάνω. Θεωρώ το μείζον πρόβλημα, πέρα από την οργάνωση από τα κτίρια, είναι η επανεκκίνηση της επανεγκατάστασης νέων οικογενειών και ανθρώπων στο νησί. Αυτό σταμάτησε πριν 4 χρόνια, περίπου 3, στην αρχή με την πανδημία που μας έβαλε σε μία αδράνεια και μετά το μεγαλύτερο ρόλο που παίζει κατά την ταπεινή μου γνώμη είναι η σχέση των δύο χωρών, πώς το κάνουμε εσύ. Δηλαδή αυτό θέλει, αυτό που θέλει μια οικογένεια είναι ασφάλεια όταν θέλει. Και το δεύτερο είναι να δείξουμε την αγάπη μας όταν θα έρθουν εδώ. Κάποιοι προκόβουν, κάποιοι δεν προκόβουν. Και σήμερα που έχουμε κάνει βήματα μπροστά, έχουμε μια στασιμότητα στην προσέλευση παιδιών και νομίζω ότι πρέπει να ρίξουμε όλο το βάρος μας εκεί. Και έχει δυσκολίες. Οι δυσκολίες είναι και οικονομικές. Όταν σήμερα πρακτικά ζητήματα, ένα σπίτι για μια οικογένεια θεμελίτρια με 80 μέτρων, 90, κάνει 15.000 λίρες ή 500 ευρώ, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα και ήδη είναι και για οικογένειες που είναι εδώ. Αυξήθηκαν τόσο γιατί δεν οικιάζονται πλέον σπίτια. Άρα πρέπει να πούμε σπίτια, γιατί τώρα πολλούνται πολλά, αλλά δεν αγοράζονται. Πού θα τους βάλουν? Πού θα βρουν τα λεφτά αυτοί οι γονείς που θα έρθουν εδώ να εγκατασταθούν? Άρα πρέπει να ρίξουμε το βάρος μας εκεί. Έχοντας μια μαγιά μέχρι τώρα 50 άτομα, φτάσαμε στα 60-61, αυτό όμως πρέπει να διατηρηθεί. Είναι όπως λέμε, είναι δύσκολο να γίνεις πρωταθλητής, είναι πάρα πολύ δύσκολο να διατηρηθείς. Αυτό τώρα να το διατηρήσουμε. Και έχει ένα παρονομαστή. Παρονομαστής είναι η αγάπη που πρέπει να δείξουμε όλοι μας. Νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Αγαπάμε πολύ τον τόπο μας, το έχουμε δείξει, συμφωνούμε, διαφωνούμε, κανένα βήμα πίσω. Βλέπουμε τι έγινε πίσω, χτες,
και θα πάμε μπροστά. Και θέλω μια παράγραφο ακόμα. Μιλάμε όλοι για το μέλλον της Ήπειρου. Θα την πω ακόμα όσο είμαι πρόεδρος, γιατί σε 2 χρόνια δεν θα ξαναβάλω υποψηφιότητα. Θα είμαι στενετόπιστη, όπου όποιος χρειάζεται να βοηθήσω σε οτιδήποτε. Δεν θέλω να μιλήσουμε για το μέλλον, τώρα που πάτε στα 60. Εμένα δική μου άποψη είναι, την είχα πάρει από τον Γιώργο Ψινό, την είχε πει κάποτε στο σύλλογο και την έχω κάνει κτήμα μου, την είχε στον επέκτα. Πρέπει όταν λέει, είχε πει ο Γιώργος, ότι πάνε να θολώνει η κόρη του ματιού, πρέπει να κάνουμε πίσω. Εγώ είχα πει θα σταματήσω 59 χρόνια και τώρα θα σταματήσω 62, θα σταματήσω. Και θα κάνω ό,τι προσποιηθεί. Δόξα τον Θεό, μην του πείσαι, δεν έκανα σωστά, έκανα λάθη. Ποια είναι όμως τα πω κατά με την ταπεινή μου άποψη, πώς βλέπω λίγο το μέλλον της σύμβουλης. Υπάρχουν τρεις κυριότητες. Ένα είναι το σχολείο, για να έχουμε συνέχεια, που έπαιξε σημαντικό ρόλο και θα παίξει. Ένα είναι η Μητρόπολη. Και ένα είναι το πατρικό μας σπίτι. Σας εκλυπαρώ όλους. Καταλαβαίνω τις ανάγκες, εγώ είμαι και εγώ είμαι ένας από εσάς. Μην πουλάτε το πατρικό σπίτι. Αν πουλήσουμε το πατρικό σπίτι, τελειώσαμε. Το σχολείο, ξέρουμε τι θα γίνει. Και φυσικά η Μητρόπολη που θα έπαιξε και παίζει τον ρόλο τους. Όταν μιλούσαμε με τον Γιώργο, ποιο είναι το. Πώς ονομάζουμε το νέο συνέδριο, το ψάχνουμε. Το νέο όραμα. Το σκοπό σου δεν είναι εγώ τι θα πω. Ο σκοπό είναι τι θα πει η κόρη του Μπακάλι, τι θα πει ο Σταγιάς, τι θα πει ο Παναγιώτης που είναι. Και εγώ είμαι τσαπό. Δεν έκανα τον αγώνα μου. Πάω από δίπλα. Εσείς πρέπει να το κάνετε. Εμείς συντριβόμαστε. Μαλώναμε. Κάναμε, δείχναμε, μέρα δείχναμε, το τελευταίο πήγαινε, δεν έχει μαγείο. Δεν είχα και τότε. Σας ευχαριστώ πολύ.